την εξαιρετική ευκαιρία να κάνουν χρήση της δυνατότητας που παρέχει το κτηματολόγιο να ισχυροποιήσουν τα δικαιώματά τους επί των ακινήτων. Όπου αυτά δεν είναι σαφή, έχουν οι πολίτες των Ιωαννίνων μέσω της διαδικασίας της προανάρτησης του κτηματολογίου που περαιώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία ωστόσο της δυνατότητας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων εξακολουθεί να παρέχεται στους πολίτες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα, με την ανάδοχο κοινοπραξία να επεξεργάζεται τα νέα στοιχεία και να παραδίδει στο τέλος Νοεμβρίου στο κτηματολόγιο το σύνολο των στοιχείων. Απότερο σκοπό στους πρώτους μήνες του 2023 να ακολουθήσει η ανάρτηση για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Η ροή των πολιτών στο γραφείο κτηματογράφησης έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με την εικόνα του Αυγούστου και ειδικότερα από τις 15 του μήνα και μετά, και πλέον η εξυπηρέτηση γίνεται σε πολύ γρήγορους χρόνους. Η προανάρτηση, όπως εξήγησε ο Κώστας Τσαβδάρογλου, Γενικός Διευθυντής της Σχεδιασμός ΑΕ και εκπρόσωπος της κοινοπραξίας, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στη διάθεση των πολιτών. Ότι η προανάρτηση είναι ένα καινούριο εργαλείο που έγινε στο τελευταίο πρόγραμμα του κτηματολογίου, που κατά την άποψή μας σωστά έγινε, γιατί είναι μια εσωτερική διαδικασία όπου ο πολίτης ενημερώνεται για το πώς η ιδιοκτησία του έχει αποτυπωθεί και περιγραφικά και χωρικά στην βάση της προανάρτησης, δηλαδή με τα μέχρι τώρα δεδομένα, και έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επανεξέταση, να ζητήσει δηλαδή διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων, έτσι ώστε να απεικονιστεί σωστά η ιδιοκτησία του στο κτηματολόγιο. Άρα λοιπόν αυτή η διαδικασία που δεν έχει ούτε τέλος, ούτε διαδικασίες επιτροπών κτλ., είναι μια πολύ χρήσιμη διαδικασία που βοηθάει τους πολίτες αλλά και το ελληνικό κτηματολόγιο ώστε να ολοκληρώσει την προεργασία για να πάμε στην ανάρτηση με μια ολοκληρωμένη μορφή. Μιλώντας στο Ιωάννινα TV, ο κύριος Τσαβδάρογλου εξήγησε πως υπάρχει το περιθώριο του χρόνου για τους πολίτες. Τόνισε όμως πως ειδικά θα πρέπει να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που δίνεται για τους δασοθέντες αγρούς, ώστε η ακίνητη περιουσία να περιέλθει οριστικά και να κατοχυρωθεί στους ιδιοκτήτες. Μόνο στα Γιάννενα υπάρχουν 52.000 ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως δασοθέντες αγροί, για τις οποίες εκτάσεις όμως μόλις σε ένα ποσοστό 30% έχει υποβληθεί δήλωση. Έχουμε 52.000 ακίνητα για τα οποία είναι αλφα-δέλτα, δηλαδή είναι ξεχερσωμένοι αγροί. Σε αυτά τα 52.000 μόνο ένα 30% έχει υποβάλει δήλωση. Το 70% των πολιτών δεν έχει υποβάλει. Άρα χρειάζεται αυτοί οι πολίτες να ενεργοποιηθούν, χρόνος υπάρχει μέχρι να παραδώσουμε τη βάση της ανάρτησης, να ενεργοποιηθούν και με τα γνωστά δικαιολογητικά της ένορκης βεβαίωσης αφενός και του ε9 να ισχυροποιήσουν το δικαίωμά τους. Αυτή η τροπολογία πέρασε από την Ελληνική Βουλή το Μάιο του 2022, έχει ενεργοποιηθεί και σήμερα ο πολίτης πλέον μπορεί το δικαίωμά του που σχετίζεται με ένα τέτοιο αγρό να το αποκτήσει οριστικά και αμετάκλητα χωρίς καμία παρεμβολή. Δεν χρειάζεται δηλαδή η Διεύθυνση Δασών, δεν περιμένουμε τίποτα από τη Διεύθυνση Δασών, το γνωρίζει η Διεύθυνση Δασών, ότι αυτά πηγαίνουν στους πολίτες. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμο οι πολίτες να ενημερωθούν και να έρθουν στο γραφείο να μας υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να αποκτήσουν αυτό το ακίνητο. Υπάρχουν ακόμη και κάποιες ειδικές κατηγορίες πολιτών στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Τσαβδάρογλου. Να θυμίσουμε ότι πόσο χρήσιμο είναι σήμερα να υποβάλει κάποιος τη δήλωση για την ιδιοκτησία του στο κτηματολόγιο, διότι πλέον δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε στο ελάχιστο το ακίνητό του εάν δεν έχει υποβάλει τη δήλωση. Και αυτό το βλέπουμε και στην έκδοση των οικοδομικών αιτιών και στις μεταβιβάσεις προς τρίτους, ότι είναι απαραίτητο να έχει τη βεβαίωση ότι έχει υποβάλει δήλωση στο κτηματολόγιο. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτά τα ακίνητα για τα οποία δεν έχουμε εντοπίσει, γιατί δεν μας βοήθησε ο πολίτης με κάποια χωρικά στοιχεία να εντοπίσουμε το ακίνητο. Ο πολίτης δεν το βρήκε με τους κωδικούς, δεν το βρήκε το ακίνητο, διότι δεν έχει εντοπιστεί. Άρα πρέπει να έρθει στο γραφείο, να φέρει στοιχεία εντοπισμού συμπληρωματικά, έτσι ώστε να μπορέσει να ενεργοποιηθεί το δικαίωμά του.
Τρίτη κατηγορία είναι τα απορριφθέντα δικαιώματα λόγω μη θεμελίωσης. Τέλος, ο κ. Τσαβδάρογλου έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τις περιοχές Άρτας, Πρεβέζας και Λευκάδας, όπου έχει ήδη γίνει η ανάρτηση και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ως τις 14 Οκτωβρίου να υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία με την ίδια διαδικασία. Μπορεί να υποβάλει μέχρι τις 14 Οκτωβρίου την ένστασή του ή την αίτηση διόρθωση, την επικαιροποίηση των στοιχείων του, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν τα στοιχεία για την, που αφορούν την ιδιοκτησία του. Στην Άρτα έχουμε ένα σύνολο 20% οι οποίοι στα γεωτεμάχια το 20% είναι μη ενεργό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ένα 17% αγνώστων, έχουμε ένα 2% που είναι απορριφθέντα λόγω μη θεμελίωσης και ένα 1% το οποίο είναι μη εντοπισμένα. Στην Πρέβεζα είναι μικρότερο το ποσοστό, είναι της τάξης του 13%, και στην Λευκάδα, που εκεί γνωρίζουμε όλοι ότι οι αξίες γης είναι μεγαλύτερες και θα ολοκληρωθεί σίγουρα λόγω των αξιών γης, έχουμε ένα 14% που είναι μη ενεργά γεωτεμάχια, από τα οποία το 10% είναι τα μη δηλωθέντα, το 3% είναι τα απορριφθέντα και το 1% είναι τα μη εντοπισμένα.